την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Στο χορό είχαν άτομα με αναπηρία στις παραστάσεις χορού Lady Tap, ταξιδεύοντας εν χορό του Δήμου Καβάλας, της Δημοφέλειας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή του χώρου της διοργάνωσης έχει το δικό της συμβολισμό. Πρόκειται για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο που φέρει το όνομα της Ελληνίδας Παραολυμπιονίκη Αλεξάνδρας Δήμογλου. 12 ομάδες χορού ατόμων με αναπηρία και μεικτές από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα παρουσίασαν το αποτέλεσμα της πολύμηνης προσπάθειάς τους. Τα άτομα με αναπηρία έχουν και αυτά δικαίωμα στο χορό και αυτό θέλουμε να καταλάβουν όλοι. Όλοι εμείς ότι ο χορός δίνει χαρά και δύναμη στα άτομα αυτά. Νέοι άνθρωποι που ξεπερνούν εμπόδια μιας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνονται, που βλέπουν μπροστά με μάτια καθαρά, που κάνουν την αδυναμία δύναμη, που διεκδικούν ίσες ευκαιρίες, πέρασαν πολύτιμα μηνύματα θέλησης, αποφασιστικότητας και συνεργασίας. Το να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρία σε πολιτιστικά δρόμενα, χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές εκδηλώσεις και ό,τι άλλο έχει να κάνει με τον πολιτισμό αλλά και την δυνατότητα της συμμετοχής, εμείς το επιβραβεύουμε. Κοντά στους χορευτές βρέθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Πώς η τέχνη και τα άτομα με αναπηρία συμπράττουν και πώς νομίζω ότι απελευθερώνονται όλοι και μπορούν να κάνουν καινούργια πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει ένα θέαμα διαφορετικό και να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των ατόμων με αναπηρία που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες με το καλλιτεχνικό τους αποτέλεσμα. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διοργάνωση με στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός στην Καβάλα και να κερδίζει κάθε χρόνο περισσότερες συμμετοχές αλλά και θεατές.